Καλησπέρα σε όλους και όλες. Δύο μέρες μετά τον άγριο καταστατικό πόλεμο εναντίον μας, με κάθε είδους χημικών και αστυνομικής βαρβαρότητας, συνεχίζουμε να είμαστε στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα επιστρέφουμε ξανά και ξανά, όσες φορές κι αν τολμήσουν να μας διώξουν, όσες φορές κι αν ξαναμοιράσουν τα καμένα χαρτιά της τράπουλας της εξουσίας τους. Είναι πια βέβαιο ότι θα τους διώξουμε μαζί με τα μεσοπρόθεσμα και τις τρόικες και όλο τους το συμβετό. Όμως αυτό δεν μας φτάνει. Επιδιώκουμε και κάτι πολύ σπουδαιότερο. Θέλουμε μια κοινωνία στην οποία θα αποφασίζουμε εμείς για εμάς, με ένα σύνταγμα που ως βασική του αρχή θα έχει την άμεση δημοκρατία. Όσο και αν το νιώθουμε, όσο και αν προσπαθούμε να το αγγίξουμε εδώ και στις πλατείες όλη την Ελλάδα, ένα τέτοιο σύνταγμα δεν το έχουμε ακόμα τυπωμένο στο χαρτί, έτοιμο να το εφαρμόσουμε. Ελπίζουμε η σημερινή βραδιά να μας βοηθήσει να πάμε πιο κοντά σε αυτό μας το στόχο. Μαζί μας είναι τρεις άνθρωποι που καθημερινά βρίσκονται στην πλατεία, καλεσμένοι, και δύο ακόμα που ήρθαν από μακριά ή και πολύ μακριά και είναι και εκείνοι καθημερινά κοντά μας, με την ψυχή τους, τη σκέψη τους και τα άρθρα τους. Θα μας μιλήσουν για διάφορες πτυχές της άμεσης δημοκρατίας, μέσα από την ιστορία, τη φιλοσοφία, αλλά και την πράξη. Καλεσμένοι μας είναι ο Γιώργος Οικονόμου, διδάκτορας φιλοσοφίας και συγγραφέας, ο Γιώργος Αναστασόπουλος, διδάκτορας πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας, ο Μανώλης Ογλένος, που θα μας μιλήσει για τον εγχείρημα άμεσης δημοκρατίας στην Αθήνα των Άξων, ο Σταύρος Σταυρίδης, καθηγητής του Πολυτεχνείου, που θα μας μιλήσει για το εγχείρημα άμεσης δημοκρατίας της Ζαπατίστας, και ο Κώστας Ντουζίνας, που ήρθε από την Αγγλία, καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας και θεωρίας δικαίου. Εδώ είμαστε βέβαια και όλοι εμείς που είμαστε τις περισσότερες μέρες στην πλατεία και θα είμαστε και σήμερα συμμέτοχοι σε αυτό το εγχείρημα με ερωτήσεις και αργότερα με τοποθετήσεις. Επίσης έχουμε καλέσει και αν έρθει αργότερα, εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση, θα κάνει μια μικρή τοποθέτηση. Οι ομιλητές θα έχουν 13 λεπτά για την εισήγησή τους και θα ειδοποιούνται 3 λεπτά πριν από το τέλος, 1 λεπτά πριν από το τέλος και στο τέλος για να ολοκληρώσουν την τελευταία τους φράση. Αν έρθει και ο Γιώργος ο Κατρούγκαλος, εφόσον δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από κάτω, επειδή οι 5 ομιλητές που επιλέξαμε μεταξύ τους δεν υπάρχει συνταγματολόγος και η ημέρα σήμερα είναι άμεσης δημοκρατίας και συντάγματος, αν δεν υπάρχει αντίρρηση και έρθει, θα μας μιλήσει και εκείνος 7 λεπτά για το πώς ένα σύνταγμα θα μπορούσε να γίνει όσο το δυνατόν πιο αμεσοδημοκρατικό. Μετά το τέλος των ομιλιών θα αρχίσουν οι ερωτήσεις, δηλαδή όταν τελειώσουν όλοι οι ομιλητές θα μοιράσουμε 300 κλήρους. Από αυτούς τους κλήρους θα αρχίσουμε στη συνέχεια να κληρώνουμε και κάθε ενός που θα βγαίνει το νούμερο θα έρχεται εδώ για να κάνει την ερώτησή του. Θα έχει ένα λεπτό αυστηρά για να κάνει την ερώτησή του. Οπότε αν μπορείτε να τις έχετε και γραπτά για να είστε σίγουροι ότι είναι σύντομες, ακόμα καλύτερη. Αν όχι δεν πειράζει. Οι ομιλητές κάθε ερώτηση θα πρέπει να απευθύνεται σε έναν και μόνο ομιλητή, εξαιρετικά αν είναι πολύ πολύ σημαντικό, άντε να απευθύνεται σε δύο. Οι ομιλητές θα έχουν 3 λεπτά στη διάθεσή τους για να απαντήσουν κάθε μία ερώτηση αμέσως μετά που θα γίνεται. Όταν τελειώσει και αυτή η διαδικασία των ερωτήσεων και απαντήσεων, τότε οι ομιλητές θα έχουν από 3 λεπτά για να κλείσουν την τοποθέτησή τους μετά και από όσα θα τους έχουμε ρωτήσει. Μετά από αυτή τη διαδικασία, με διαδικασίες καθημερινής συνέλευσης, θα αρχίσει όλος ο κόσμος που θα είναι εδώ να κάνει σύντομες τοποθετήσεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με πρώτο τον Γιώργο τον Οικονόμου. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω πρέπει κανείς να επισημάνει αυτή την ιστορική στιγμή που ζούμε, γιατί μετά από 2.500 χρόνια σε αυτή τη χώρα που γεννήθηκε η άμεση δημοκρατία, για πρώτη φορά μιλάμε σε μια ιστορική πλατεία για την άμεση δημοκρατία. Στη σημερινή δύσκολη συγκυρία που ζούμε διεθνώς, αλλά και όλος ιδιαιτέρως σε αυτή τη χώρα που ζούμε, στην οποία το αντιπροσωπευτικό κοινοβουλευτικό πολίτευμα ναυάγησε παταγωδός
και οδήγησε τη χώρα στην καταστροφή, προκύπτει ανάγκη για ένα άλλο πολιτικό προσανατολισμό και πολιτιακή προοπτική. Για το σκοπό αυτό είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί τι είναι δημοκρατία, άμεση δημοκρατία, και τι είναι το αντιπροσωπευτικό πολίτευμα. Προς τούτο στρεφόμαστε, αυτό μου ανατέθηκε εμένα στα λεφτά που μου αναλογούν, να μιλήσω για την Αθηναϊκή Δημοκρατία του 5ου και 4ου αιώνα, στην οποία για πρώτη φορά άνθρωποι ίδρυσαν τη δημοκρατία, την άμεση δημοκρατία, σκέφτηκαν, έγραψαν για αυτή και κυρίως αγωνίστηκαν για να επιτευχθεί. Είναι απαραίτητο λοιπόν να διευκρινιστούν οι αρχές και οι αντιλήψεις αυτού του σημαντικού πολιτεύματος. Αυτά που θα πω στη προσέγγιση τη δικιά μου και νομίζω σε πάρα πολλούς εδώ που συμμετέχουν επί τρεις και πάνω εβδομάδες σε αυτή την πλατεία και σε όλες τις πλατείες της Ελλάδος, δεν έχουν μόνο ιστορική και θεωρητική σημασία, έχουν κυρίως πολιτική και είναι επίγουσες για σήμερα. Η ανάδειξη της δημοκρατίας που γίνεται εδώ, στην πλατεία του Συντάγματος, σε όλες τις δραστηριότητες και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, πρέπει να αποτελέσει όπως βγαίνει μια εναλλακτική πρόταση για τα αντιπροσωπευτικά πολιτεύματα που ήδη έχουν αποτύχει. Τα αντιπροσωπευτικά αυτά πολιτεύματα, το λέω ευθύς εξ αρχής, αυτό αποκαλούνται δημοκρατίες, αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες, κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, έμεσες δημοκρατίες, αστικές δημοκρατίες, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία. Είναι καθαρές, καθαρότατες ολιγαρχίες και πιστεύω ότι ο Καστοριάδης που τις αποκάλεσε φιλελεύθερες ολιγαρχίες είναι πολύ σωστός. Αυτό θα φανεί στη διάρκεια αυτών που θα πω στα λεφτά που απομένουν. Πιστεύω λοιπόν ότι η δημοκρατία πρέπει να αναφανεί σήμερα με τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ποια είναι αυτά? Δεν θα επιμείνω στην ιστορία διότι δεν έχουμε χρόνο. Σας θυμίζω τα ονόματα τα οποία χαρακτηρίζουν την ιστορία της και χαρακτηρίζουν ουσιαστικές, ριζοσπαστικές, βαθιές αλλαγές πολιτιακές. Πρώτα είναι με το Σόλωνα το 594 π.Χ., μετά με το Μυσένη το 508 π.Χ., με τον οποίο μπορούμε πια να μιλάμε για απαρχές της δημοκρατίας, και μετά με τον Θεμιστοκλή, με τον Εφιάλτη, σημαντικότατες μεταρρυθμίσεις το 462 π.Χ., μετά με τον Περικλή και ούτω καθεξής. Αυτά τα ονόματα βέβαια δεν είναι αυτοί οι οποίοι φέρανε τις αλλαγές. Πίσω από αυτά τα ονόματα υπάρχουν κοινωνικοί και πολιτικοί αγώνες. Υπάρχουν οι κοινωνικοί και πολιτικοί αγώνες του Δήμου, των κατωτέρων και μεσαίων στρωμάτων. Αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό. Το πρώτο χαρακτηριστικό της δημοκρατίας λοιπόν είναι ο αγωνιστικός της χαρακτήρας. Άνθρωποι αγωνίζονται για να έλθει. Δεν έρχεται από τα πάνω, ούτε από κάποιον ηγέτη, ούτε από κάποιο κόμμα, ούτε από κάποια φύση, ούτε από κάποιο Θεό, ούτε πέφτει εξ ουρανού. Έχουμε με βάση αυτά και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό της δημοκρατίας, που είναι η διαρκής ρητή αυτοθέσμηση. Οι άνθρωποι θέλουν αυτό το πολίτευμα, δεν το έχουν βέβαια συγκεκριμένο άπαξ διαπατός μες στο μυαλό τους, αλλά θέλουν να αυτοκυβερνηθούν. Αυτό είναι η ουσία της άμεσης δημοκρατίας, η αυτοκυβέρνηση των ανθρώπων. Ερχόμαστε λοιπόν στην έννοια της δημοκρατίας. Τι σημαίνει η δημοκρατία? Η δημοκρατία, όπως και η ίδια η λέξη δηλώνει, σημαίνει το κράτος του Δήμου. Κράτος του Δήμου, κυριαρχία του Δήμου, κυριαρχία των πολιτών και όχι των πολιτικών. Κυριαρχία των πολιτών και όχι των κομμάτων, των αντιπροσώπων και των γραφειοκρατών. Πώς φαίνεται αυτό? Πού δηλώνεται? Δηλώνεται σε θεσμούς, δεν είναι αφηρημένες διακηρύξεις, ούτε θεωρητικές αρχές και ιδεώδη. Καταρχάς, ορισμένα στοιχεία μπορούν να προσδιορίσουν αυτά που λέω. Το πρώτο στοιχείο. Είναι γνωστό και εσείς τα έχετε ακούσει ότι η δημοκρατία στηρίχθηκε στη δουλεία. Είναι μια δεδομένη αντίληψη ότι η δουλεία απετέλεσε τον απαραίτητο παράγοντα για τη δημοκρατία. Όμως, όπως ξέρουμε, η δουλεία υπήρξε και σε άλλες ελληνικές πόλεις, αλλά και σε όλο τον γνωστό κόσμο, μέχρι το 19ο αιώνα.
Όμως, δημοκρατία δεν έγινε.